Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Εδώ είμαστε και απόψε σε ένα πιο εορταστικό post-game σήμερα. 10 με 1 θα είμαστε παρέα όπως κάθε Σάββατο Κυριακήτες στο Libero 107,4 με το post-game. Ο κύριος Παναγιώτης είναι στο μικρόφωνο και ο Βασίλης Καβαδίας παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα δεν έχουμε Super League αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από όλα όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα. Έχουμε όμως αρκετά ακόμη ενδιαφέροντα πραγματάκια να πούμε. Έχουμε αγωνιστική κανονικά στην Basket League, έχουμε Football League με ένα έτσι, τοπικό ντέρμπι αύριο ανάμεσα Ηρακλή και Απόλλωνα Πόντου. Έχουμε φυσικά ματσάρες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκεί όπου σήμερα είχαμε την ήττα σοκ της Manchester City από την Crystal Palace. Τώρα έχουμε το ντέρμπι Juventus Roma, είναι σε εξέλιξη. 1-0 προηγείται η Juve με γκολ του Mandžukić από το 34, 43 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Μόλις έφυγε ο Δημήτρης Οδανάξης από το στούντιο, γνωστός φαν της Ρώμα. Δέχτηκε και τον γκολ η αγαπημένη ομάδα, άνοιξε το σκορ η Juve. Προηγείται λίγο πριν πάει το παιχνίδι αυτό στο ημίχρονο. Φυσικά και άλλα μάτσε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε και για τα αποτελέσματα και για ό,τι άλλο υπάρχει φυσικά στην αθλητική επικαιρότητα. Θα κάνουμε και τη σούμα για το post-game τη σημερινή ημέρα, ό,τι είχαμε, παρότι. Παναλαμβάνω, δεν υπήρχε η Super League για τους γνωστούς λόγους. Το θέμα που απασχόλησε όλη την εβδομάδα μετά τον ξυλοδαρμό του διαιτητή Τζίλου και όλα όσα επακολούθησαν. Εντάξει. Θα πούμε και γι' αυτό φυσικά. Θα δούμε και το τι συμβαίνει στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τη Liverpool να έχει πλέον προβάδισμα 4 πόντων απέναντι στη Manchester City και να είναι στην κορυφή. Εδώ και πολλοί φίλοι μας και στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα πολλοί Έλληνες φίλοι της Liverpool αρκετά χαρούμενοι. Μετά από αυτό το σημερινό αποτέλεσμα της Manchester City στην Αγγλία. Βλέπω τώρα και το match σε επανάληψη, είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή. Δεν προλάβα να το δω, είναι αλήθεια, το απόγευμα. Πάντως, τώρα που παίρνω μια εικόνα, πρέπει να γίνει ματσάρα εκεί στο Etihad. Στο 44 τώρα, δευτερόλεπτο ουσιαστικά πριν λήξει το ημίχρονο, στο Τωρίνο, Juve Roma, πάντα στο 1-0 από 3-4 με το goal του Mandžukić. Και γενικότερα κάπως έτσι πιο χαλαρά και ορταστικά θα πάμε και απόψε παρεούλα. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Σε αυτό το κλίμα έχουν μπει και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε να δείτε αυτό το. Η αλήθεια είναι πρωτότυπο βιντεάκι που ετοίμασαν. Το mini movie 4-4,5 λεπτών είναι. Εντυπωσιακό πραγματικά και αρκετά πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, για τους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Ωραίο, αξίζει να το δείτε. Όσοι δεν έχετε προλάβει να το δείτε, με Λουτσέσκου και ποδοσφαιριστές να είναι πρωταγωνιστές και να έτσι με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ, είναι η αλήθεια από ότι έχουμε συνηθίσει εδώ στα δικά μας. Φυσικά θα σταθούμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Άρης γνώρισε μια ντροπιαστική, θα έλεγα, ήταν σήμερα από το Χολαργό, σε μάτς που κρίθηκε στο φινάλε βέβαια, 59-58, ο Χολαργός πέρασε από το Αλεξάνδριο, ο Άρης παραμένει χωρίς νίκη, έχει το 0 στα 5. Στην έδρα του, στο Νίγκαλις Χόλς. Πρόκειται φυσικά για αρνητική επίδοση στην ιστορία του συλλόγου. Θα μας τα πει αναλυτικότερα και στην πορεία της εκπομπής του Σταμάτσο Μουρελής, που περιέγραψε το παιχνίδι και εδώ για λογαριασμό του Λίμπερο, τον ακούσατε νωρίτερα από το Παλέ. Υπήρχαν και κάποια λαϊκά δικαστήρια. Γενικότερα το ντεμπούτο του Γιάννη Καστρίτη στον πάγκο των Κεντρικών Μαύρων δεν συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, μάλλον. Ήταν ό,τι χειρότερο το να γνωρίζει ο Άρης εντός έδρας από το Χολαργό. 2-8 πλέον το ρεκόρ της ομάδας του Άρη. Στην Basket League, σε 10 αγωνιστικές δηλαδή, μόνο 2 νίκες και 8 ήττες. 0 στα 5 εντός έδρας. Πάρα πολύ κακή πορεία. Συνεχίζεται. Πάρα πολύ αρνητικό το σημερινό αποτέλεσμα. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι βρέθηκαν μπροστά ακόμη και με 17 πόντους στο παιχνίδι οι γηπεδούχοι και κατάφεραν να ιτηθούν από το Χολαργό εντός έδρας. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο στην έδρα του Πανιωνίου. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από τις δύο σερίτες που έχει από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη Κυριακή. Ενώ και την Τρίτη τήθηκε στο Basket League, στο Basketball Champions League, συγγνώμη, εκτός έδρας από την Βόνη. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να πάει με πιο θετική ψυχολογία στην επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει και ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε και τα αποτελέσματα και στην Basket League στην πορεία. Να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά με τα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Να σας δώσουμε μια εικόνα και για τους φίλους που έχετε παίξει το καλύτερο σας σήμερα. Να δείτε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, στην Ιταλία στο ημίχρονο πλέον το σφύριξε. Juventus Roma 1-0. Και να πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε αρκετά παιχνιδιά που είναι σε εξέλιξη. Είναι στο 20 λεπτό οδεύουν τα περισσότερα, στο 18, στο 19 εκεί. Και έχουμε και λέμε λοιπόν Αντζέρ Μαρσέιγ 0-0. Λίλ Τουλούζ 1-0. Μονακό Γκιγκάμπ 0-0. Μονπελιέ Λιόν 0-0, Παρίς Ζερμέν Ναντ 0-0, Ρέμς Καέν 1-0, Ρεν Νιμ 2-0, Σεντετιέν Ντιζόν 0-0 και Στρασβούργο Νις
0-0. Ουσιαστικά σε τρία μάτς έχει ανοίξει το σκορ. Η Ρεμς προηγείται με 1-0 της Καέν, η Λίλ της Τουλούζ και η Ρεν προηγείται με 2-0 της Νιμ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με σκορ αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία. Στη Λα Λίγκα στο 33, Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαγιαδολίδ 0-0 και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 65, Έλτσε Αλμερία 1-2, στο ημίχρονο Κόρδοβα Λας Πάλμας 1-0 και στο 35 λεπτό Κάντιθ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0, ενώ πηγαίνοντας στο Βέλγιο, Βάλαντ Μπέβερεν Λόκερεν 2-0 στο 64, στο 62 Σιντρούιντεν Κορτράικ 2-0, στο ημίχρονο Σαντάρ Λέγης ο Στάνδη 3-0. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια. Να δούμε και στην Ολλανδία τι συμβαίνει, εκεί όπου στο 74 Μπρέντα Χέρενφεν 3-2 και παίζει με 9 παίκτες η Χέρενφεν. Στο 77 παίζει Βεθόβεν Αλκμαρ 2-1, σε ένα παιχνίδι έτσι ντέρμπι θα λέγαμε. Στο 36 Εξέλσιορ Χέρακλες Αλμέλο 0-1, μόλις σκοράλει η Χέρακλες, ο Ηρακλής Ολλανδίας ανοίγει το σκορ. 0-1 εκτός έδρας απέναντι στην Εξέλσιορ στο 36 λεπτό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια που υπάρχουν σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Φυσικά θα σε ενημερώνουμε και για την εξέλιξη των αγώνων και για τα τελικά τους αποτελέσματα συνέχεια. Να μην ξεχάσω, είχαμε και βόλεϊ σήμερα, και όπου ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι δικεφάλου με την ΑΕΚ άνετα με 3-0 στο match. Κέρδισε για το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Volley League. Επέστρεψε και στις νίκες. Είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Υπήρξε ένας προβληματισμός από δοκιμασίες για το Στάνγκου. Τα βλέπαμε εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τον Ραφαήλ τον Καϊτατζή, μας τα είχε πει. Συνάδελφος από το ΠΑΟΚ 24 που ασχολείται με το ρεπορτάζ της ομάδας Volley του ΠΑΟΚ. Σήμερα εντάξει, πήρε άνετα την νίκη η ομάδα του δικεφάλου. Είχαμε φυσικά μπάσκετ, όχι μόνο στην Basket League, όπου να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα αναλυτικά στην Basket League. Όμως συνέχεια θα ασχοληθούμε και με τον μπάσκετ του Ηρακλείου, ο οποίος ιτήθηκε στην παράταση στη Λάρισα από τον Ερμία Αγιάς με 91-86. Να ξεκινήσουμε όμως με Basket League, εκεί όπου είχαμε σήμερα, πέρα από την ήττα του Άρη με 59-58 στο Αλεξάνδριο από το Χολαργό, είχαμε ακόμη τα εξής αποτελέσματα: Κολοσσός Ρόδου Ρέθυμνο 74-63, Ήφεσος Λίμνου Κίμη 81-74, Λαύριο Προμηθέας 73-85 και αύριο θα ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική της Basket League με 3 αγωνές στο μενού. Ολυμπιακός Περιστέρι, ενδιαφέρον παιχνίδι είναι αυτό. Το Περιστέρι νομίζω θα μπορέσει να σταθεί ανταγωνιστικό σε αυτό το παιχνίδι. Να το δούμε αύριο στις 3 φυσικά που είναι το μάτς. Στις 5 Πανιόνιος ΠΑΟΚ και στις 9 το βράδυ είναι το ντέρμπι της ημέρας, το ντέρμπι της αγωνιστικής, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ ως τυπικά γηπεδούχος στο ΆΚΑ. Και μιας και αναφερθήκαμε στο βόλεϊ, εντάξει, είπαμε και για την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 επί της ΑΕΚ. Υπήρχε όμως και η ήττα του Ηρακλείου από το Φοίνικα Σύρου με 0-3 στη Μίκρα εντός έδρας. Άσχημο αποτέλεσμα, αρνητικό αποτέλεσμα αυτό για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι έτσι προβλημάτισαν με την εμφάνιση σήμερα και με το αποτέλεσμα. Θα δούμε και πιο αναλυτικά συνέχεια, όπου θα έχουμε και το Γιάννη Σαλεπάκη να μας τα πει. Έχουμε αύριο και Football League. Σήμερα ένα μάτς υπήρχε στο πρόγραμμα, στο μενού. Αύριο στις 3 στο γήπεδο του Μακεδονικού θα γίνει το παιχνίδι στην Ευκαρπία. Εκεί όπου ο Ηρακλής ως τυπικά γηπεδούχος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Πόντου, ο τοπικό ντέρμπι ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης στην Football League. Ενδιαφέρον παιχνίδι και βαθμολογικά έχει ενδιαφέρον το μάτς. Ο Ηρακλής, ο οποίος μετά την αλλαγή προπονητή, αύριο βέβαια θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ο Ισπανός, ο Χωσέ Ρόκα, ήταν στην κερκίδα δίπλα στον τον Παπαδόπουλο στο μάτς του Κυπέλλου με τον Πας Γιάννενα. Παρακολούθησε την νίκη με 2-0 υπό τις οδηγίες του Τάσου Κατσαμπή, ως υπηρεσιακού τεχνικού. Ο Γυραιός πήρε αυτήν και έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας, έτσι, παρότι τελικά δεν προκρίθηκε, καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει έτσι το θαύμα που λέγαμε. Αν κέρδιζε με 3-0 θα ήταν αυτός που θα έπαιρνε την πρόκριση. Κέρδισε με 2-0. Την άλλη μέρα ο Ατρόμητος κέρδισε με 8-0 τη Θεία Λακαμαρίου. Πήρε άνετα το εισιτήριο. Ο Ηρακλής έμεινε εκτός για ένα γκολ ουσιαστικά. Εντάξει, βασικά αυτό που πλήρωσε ήταν κυρίως η εξάρα που είχε δεχτεί. Η ντροπιαστική εξάρα από τον Ατρόμητο Καθατζόγλου. Έμεινε εκτός. Εντάξει, δεν ήταν και ο πρωταρχικός στόχος, άλλωστε το κύπελο για τους Κιανόλευκους. Αυτό που μετράει είναι να έρθει αγωνιστική ανάκαμψη άμεσα, για να μην χάσει οριστικά το τρένο της ανόδου ο Ηρακλής, να παλέψει με όσα περιθώρια του έχουν απομείνει για αυτόν τον στόχο. Να δούμε και με τον Ρόκα ποια θα είναι η εικόνα από εδώ και στο εξής. Αύριο θα είναι ένα πρώτο δείγμα. Μεσολαβής και διακοπή, θα έχει χρόνο να δουλέψει ο Ισπανός αν μη τι άλλο. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ συνέχεια και την αποστολή από τον Γιάννη Σαλεπάκη. Θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά και για τον Απόλλωνα Πόντου, την αποστολή, την προετοιμασία της ομάδας
έτσι, για αυτό το τοπικό ουσιαστικά ντέρμπι. Σήμερα είχαμε ένα μάτς στη Football League μόνο. Ο Πλατανιάς επικράτησε με 5-1 του Ηροδότου στο ντέρμπι της Κρήτης. Ανέβηκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μάλιστα, ο Πλατανιάς με αυτό το 5-1. Την εμφαντική του νίκη στα περιβόλια των Χανίων έγινε το παιχνίδι. Να δούμε αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα. Στις 3, μάλλον όχι όλα τα παιχνίδια στις 3, υπάρχει ένα μάτς στις 2 στη Λάρισα. Απόλλων Λάρισας, ΑΟΧ Σαμικός. Θα γίνει στις 2 αυτό το παιχνίδι. Στις 3 τα υπόλοιπα παιχνίδια και είναι τα εξής μάτς. Καραϊσκάκη Ξάρτα Σπάρτη. ΑΕΤΟ Σπάτων Δόξα Δράμας. Βόλος Κέρκυρα. Είναι και το τελειοπτικό μάτς σήμερα, στο που θα δείξει η R3 δηλαδή. Το Βόλος Κέρκυρα, ένα ντέρμπι θα λέγαμε. Ο πρωτοπόρος Βόλος που δέχεται την τέταρτη βαθμολογία Κέρκυρα. Την ίδια ώρα Ηρακλής Απόλλων Πόντου στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπως είπαμε, και όχι στο Καφθατζόγλιο, που γίνεται ένα εορταστικό τουρνουά το οποίο είχε προγραμματιστεί πριν οριστεί το παιχνίδι για αυτή την ημέρα και ώρα. Τρίκαλα Γυνιακός και Εργοτέλης Παναχαϊκή, τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο για την 10η αγωνιστική της Football League. Να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα. Ο Βόλος έχει 25 βαθμούς και είναι στην κορυφή. Ο Απόλλων Λάρισας ακολουθεί με 20. Ο Πλατανιάς 19. 17 η Κέρκυρα, 14 ο Εργοτέλης, 13 ο Καραϊσκάκης Ξάρτας, 12 ο Ηρόδοτος, 12 η Δόξα Δράμας, 12 και η Παναχαϊκή. Και εδώ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο Απόλλων Πόντου έχει 11, ο Ηρακλής έχει 10. Και ως τυπικά γηπεδούχος αύριο στο γήπεδο του Μακεδονικού θέλει να πάρει την νίκη, να προσπεράσει τον Απόλλωνα Πόντου και να ανέβει όσο το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά και ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος και αυτός γνώρισε βαριά από τη Λάρισα για το κύπελο μεσοβδόμαδα, θέλει να πάρει την νίκη, να μείνει πάνω από τον Ηρακλή στη βαθμολογία και να κάνει έτσι, να πάρει άλλη μια βαθμολογική ανάσα. Από εκεί και κάτω στη βαθμολογία, 12ο είναι ο Γυνιακός με 9, η Σπάρτη έχει 7, τα Τρίκαλα 7, ο Κισαμικός έχει 6 και ο ΑΕΤΟΣ Πάτων στην τελευταία θέση και αυτός ισοβαθμεί με τον Κισαμικό στους 6 βαθμούς. Ο ΑΕΤΟΣ Πάτων νομίζω πήρε μια ξεκάθαρη εικόνα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ για το τι επίπεδο ομάδα πρόκειται. Λοιπόν, ένα λεπτάκι πριν από τις 10.30 είμαστε και πριν πάμε στο πρώτο απόψινο break, να θυμίσω το χορηγό της εκπομπής Post Game. Το πιστό πολύ, ο Μπέστο Πιστό είναι μαζί μας και απόψε, όπως σε κάθε εκπομπή Post Game εδώ στο Λίμπερο. Στο πιστοπολείο Μπέσο Ψητό, στην πλατεία της Ψηθέας Σταυρούπολη, μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ, αμέτρητες επιλογές. Έχει και νηστίσιμα τώρα για όσους κάνετε νηστεία λόγω των εορτών. Και γενικότερα, πολύ νόστιμα πράγματα. Έτσι, τα μπέργκερ ειδικά είναι πραγματικά φοβερά. The best burger in town, άλλωστε το λένε κιόλας εκεί στο πιστοπολείο Μπέσο Ψητό. Με δυνατή προσφορά και για το σαλόνι. Κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ στο σαλόνι του Μπέσο Ψητό. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε online στο bestopsito.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας. Ή για online delivery, κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, στην πλατεία της Ψηθέας. Τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 10.30, ενώ στο Τωρίνο ετοιμάζονται Γιουβέντους και Ρώμα. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, συγγνώμη, βγαίνουν από τα αποδυτήρια για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε εμείς μόλις ξεκινήσει και λίγο πιο μετά το δεύτερο μέρος. Θα πάμε στο πρώτο μας break για απόψε. Φυσικά, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πρώτο break της εκπομπής Post Game. Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο, Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ παρέα σας, σε ένα ακόμη post-game στο Λίμπερο 107,4. Σε εξέλιξη το Juve Roma στο 51-0 προηγείται η Juve. Να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα που είναι τον αγώνα, τα σκορ μάλλον τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία στο 40 κοντεύουν τα παιχνίδια. Anzer Marseille 1-0, Lille Toulouse 1-0, Monaco Gingham 0-0, Montpellier Lyon 0-0, Paris Saint-Germain 0-0, Ρέμς Καέν 1-1, ισοφάρισε Καέν, Ρεν Νιμ 2-0, Σεντετιέν Ντιζόν 0-0 και Στρασβούργο Νις 1-0. Στην Ισπανία, στο ημίχρονο, Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαγιαδολίδ 1-0, έχουν ανοίξει το σκορ οι Βάσκοι της Μπιλμπάο. Στο 52 τώρα, Γιουβέντους Ρώμα 1-0. Στο Βέλγιο, στο 84, η Μπέβερεν προηγείται με 2-1 της Λόκερεν. Στο 82, Σιντρουίντεν Κόρτραϊκ 0-0. Στο 49, Σταντάρ Λιέγη, στο Στάνδι 3-0 και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Elche Almería 2-2 στο 85, Córdoba Las Palmas 1-0 στο 54, στο ημίχρονο Cádiz Deportivo La Coruña 1-0 και στην Ολλανδία, στις καθυστερήσεις τώρα ολοκληρώνει το match Brenda Heerenveen 4-2 με 9 η Heerenveen, τελικό αποτέλεσμα PSV Eindhoven Alkmaar 3-1 και στο ημίχρονο Excelsior Heracles 0-2. Δεν βλέπω να πατάτε στο debate, στο δίλημα που έχει βάλει η εκπομπή ο Λίμπερος στα γήπεδα από νωρίτερα και το συνεχίζουμε.
στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook, σε αναρτήσεις για τις εκπομπές. Το ξεκίνησε πριν ο Τσίπιος, στην εκπομπή ο Λίμπερο στα γήπεδα. Το πολύ πρωτόγνωρο και πρωτότυπο δίλημα που μπαίνει αυτές τις μέρες, αν προτιμάτε με ρομακάρονα ή κουραμπιέ. Βασίλης, τι προτιμάς? Όπως όλοι με ρομακάρονα. Ναι, έλατε. Δεν το έχω καταλάβει και εγώ τόσα χρόνια. Έλατε. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να απαντήσει κουραμπιέ. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, τρώγεται και ο κουραμπιέ, δεν είναι κακό, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη σύγκριση. Εντάξει, με λομακάρονο εννοείται. Νομίζω, εντάξει. Κωνσταντίνε Τσίπσκι, το debate, το πρωτόγνωρο, το πρωτότυπο, αυτό που σκέφτηκε να βάλει και πώ σου ήρθε και πώ το σκέφτηκε. Μπράβο στον Κωνσταντίνο Τσίπσκι, αν μα ακούει τώρα. Νομίζω, εντάξει, με λομακάρονο εννοείται. Όποιο διαφωνεί να βγει στον αέρα να μα πει την άποψή του ή να γράψει ένα σχόλιο, δεν ξέρω. Μπορεί να στείλει και μήνυμα FM και NO στο 54526 φυσικά, γνωστό τρόπο επικοινωνία. Με την εκπομπή και με το σταθμό εδώ στο Λίμπερο. Χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Όποιος προτιμάει κουραμπιέ αντί για μελομακάρονο, δεν λέμε ότι δεν μας αρέσει ο κουραμπιές, αλλά όχι και να τον προτιμάμε το μελομακάρονο. Εντάξει. Σε αυτό το αιώνιο δίλημα που μπαίνει στις γιορτές, που νομίζω δεν υπάρχει καν δίλημα. Λοιπόν, και θα μας απαντήσει τώρα στο δίλημα κουραμπιές μελομακάρονο και η Ελένη Μπουντού, την οποία και καλησπέριζουμε. Τι γίνεται, Ελένη, τι κάνεις? Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Να σε ρωτήσουμε και σένα, αν και δεν τίθεται νομίζω θέμα διλήμματος, έτσι, μελομακάρονο, δαγκωτό. Νομίζω ότι από τα αποδυτήρια που λέμε, ναι, τώρα, και από ποδοσφαιρικούς όρους, από τα αποδυτήρια κερδίζει το μελομακάρονο. Ναι, με διαφορά. Δεν ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που να προτιμούν τον κουραμπιέ. Και ναι, και γιατί μας έχει γίνει αυτή η αιμονή με αυτό το κάθε Χριστούγεννα μελομακάρονο κουραμπιές. Το ξεκίνησε ο Τσίπιος τώρα το απόγευμα και είπα να το συνεχίσω λίγο. Και πώς πάει ένα τρελό σερί τα μελομακάρονα, έτσι. Ναι, εντάξει. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο κουραμπιές λερώνει κιόλας. Φαντάζομαι ότι για τις νοικοκυρές είναι ένα παραπάνω. Σωστό. Η σκόνη που λερώνει είναι το μελομακάρονο, είναι ένα ήσυχο γλυκό. Ακριβώς. Ακριβώς χωρίς να λερώσει. Και ξέρεις, εγώ με του παραδοσιακού μελομακάρονο, γιατί έχει βγει τώρα και με επικάλυψη σοκολάτας και όλα αυτά. Τα στηρίζουμε και αυτά όμως. Σαφώς. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, είναι άλλο γλυκό, ρε παιδί μου. Άλλο, όταν το βλέπεις με επικάλυψη ή με άλλες γεύσεις, δεν είναι το κλασικό, το πατροπαράδοτο, γλυκό των μελομακάρων. Εγώ έχω άλλη απορία που πρέπει να θέσεις στον κόσμο και να σου απαντήσουν. Για πες γιατί μας. Έχουμε θέσει αυτά τα γλυκά να είναι αυστηρά τα γλυκά των Χριστουγέννων εδώ πρώτα. Και δεν τα τρώμε όλο τον χρόνο. Σωστό. Και δεν τα τρώμε όλο τον χρόνο. Πολύ σωστό. Γιατί, ας πούμε, πρέπει να συνδέεται το μελομακάρονο και να πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να τα φτιάξουμε, για να Έλατε. Τα πάμε. Γιατί. Θέλω να θέσεις αυτό το ερώτημα στον κόσμο και όποιος έχει έτσι μια απάντηση πιστική. Τη μαγειρίτσα γιατί να την τρώμε μόνο το Πάσχα, για παράδειγμα. Εμένα δεν μου αρέσει, γιατί να μην τρώω ούτε το Πάσχα, δεν με απασχολεί, αλλά το συγκεκριμένο, επειδή είμαι φαν, έχω κι εγώ απορία. Έχω κι εγώ έτσι μια απορία, να δούμε. Λένη, λοιπόν, να βάλουμε και τον Τάσο Ντρέγια στην παρέα μας. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροτές του Λίμπερο. Από Ρετζίκη προς Ασβεστοχώρη, παιδιά, δεν προχωράει τίποτα. Έχει γίνει δυστύχημα, πρέπει να γίνει ατύχημα. Έχει κλείσει ο δρόμος, έχει μια ώρα από το Ασβεστοχώρη μέχρι το Ρετζίκη. Α, μάλιστα. Καλό θα είναι όσοι φίλοι ακούν και κινούνται από Ρετζίκη, επαναλαμβάνω, προς Ασβεστοχώρη, να το αποφύγουν, γιατί έχει γίνει μια ώρα χιλιόμετρων. Mm-hmm. Να ξέρετε. Μάλιστα, καλά κάνεις και μας ενημερώνεις, Τάσο. Όσοι φίλοι να μην, γιατί πέρασε και η τροχέα με το μεγάφωνο και ειδοποιεί τον κόσμο να κάνει αναστροφή και να γυρίσει να πάει περιφερειακό. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα πάνε τώρα. Γιατί και ο δρόμος εδώ είναι ένας δρόμος είναι. Μάλιστα. Από Ρετζίκη στο χώρο. Εκτός τώρα, αν φύγουν και πάνε από τον εσωτερικό δρόμο, από το Φιλίππιο, ευθεία πάνω πρέπει να φύγει, δηλαδή πίσω περιφερειακό, να μπει Φιλίππιο και να πας από το Φιλίππιο όλο πάνω. Και εκεί ο δρόμος είναι λίγο. Είναι βουνό δηλαδή. Ναι. Εντάξει, είναι επικίνδυνο. Μάλιστα. Σε ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι όπως είδα τα αμάξια, γιατί πήγαμε το πόδι. Και σου λέω με κανένα 3/4 εδώ πέρα. Ναι, μάλιστα. Έτσι όπως είδα τα αμάξια. Τι να πούμε. Προσοχή σε όλους όσους είναι στους δρόμους. Ειδικότερα αυτές τις μέρες τρώμε, πίνουμε λίγο παραπάνω. Θέλει προσοχή. Δύσκολα. Μακάρι να μην είναι κάτι κακό. Αλλά τα αμάξια για να σούπα είναι με τοπική. Μάλιστα. Τι να πούμε. Προσοχή σε όσους είναι στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ.
οι φίλοι θα καθυστερήσουν, σας το λέω. Θα καθυστερήσουν πολύ από ρετζίκι που σας το πω, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή έχουμε 3/4 εδώ και έχουν προχωρήσει 5 μέτρα. Mm-hmm. Τώρα βέβαια πήγανε κάτι γερανοφόρα, είδα περάσανε, γιατί μονοδρόμησε η τροχιά του δρόμου. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τραβήξουν, αν θα μπορέσουν να πάνε στην άκρη, δεν ξέρω. Μάλιστα. Απλά ενημερώνουμε έτσι λίγο τον κόσμο. Ναι, ναι, φυσικά. Καλά έκανε, Τάσο, εννοείται. Έγινε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Τάσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και πάλι σε σένα, λένε δυστυχώς δυσάρεστη είδηση που μας έδωσε ο Τάσο. Εντάξει, να προσέχει ο κόσμος που είναι στο δρόμο. Κοίταξε, αυτές τις μέρες ένα παραπάνω, έτσι, γιατί όλοι θα βγουν έξω, είναι οι μέρες που το σηκώνει η κατάσταση ένα ποτό παραπάνω, οπότε νομίζω ότι καλό θα είναι και να έτσι επιλέξουμε περισσότερο τα ταξί, αν δεν νιώθουμε ότι είμαστε σε κατάσταση να οδηγήσουμε, και γενικώς έτσι να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί, γιατί πάντα αυτές τις μέρες ακούμε, η αλήθεια είναι πολλά, και είναι κρίμα τέτοιες μέρες να μαυρίζουν με άσχημες ειδήσεις, με τροχαία ατυχήματα και πάει λέγοντας. Οπότε λίγη προσοχή, και όποιος έτσι νιώθει ότι δεν το έχει να οδηγήσει, καλό είναι να αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί που βρίσκεται, στο κέντρο, οπουδήποτε, και να βρει άλλο τρόπο για να φτάσει στο σπίτι του. Είναι κρίμα τέτοιες μέρες, όλο το χρόνο, όχι μόνο τέτοιες μέρες. Σαφώς, έτσι. Να δημιουργούμε και να προκαλούμε την τύχη μας. Λοιπόν, ας το κλείσουμε όμως. Προσοχή, ναι, και στον δρόμο προς Ρετζίκη. Ναι, προσοχή σε όλους. Και υπομονή όσοι είστε αυτή τη στιγμή εκεί και είστε ώρα, υπομονή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να κρατηθούμε λίγο στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, πέρα από τα μελομακάρονα, ναι, και τους κουραμπιέδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το πάει πολύ χριστουγεννιάτικα σήμερα, έτσι. Κοίταξε, τώρα αυτό σκεφτόμουν προηγουμένως πριν βγω στον αέρα, ότι υπό κανονικές συνθήκες σήμερα θα μιλούσαμε το βράδυ και λογικά θα σου έδινε ένα πλάνο ενδεκάδας, έτσι. Ναι. Για το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα που θα ολοκλήρωνε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, για την αποστολή, για τους εκλεκτούς του Λουτσέσκου, όλα όσα δοκίμασε στην προπόνηση, και βεβαίως θα είχαμε και έτσι ένα στίγμα των σκέψεων του προπονητή αλλά και ενός ποδοσφαιριστή για το αυριανό παιχνίδι. Όλα αυτά όμως πριν έρθουν τα δυσάρεστα στην επικαιρότητα και να φέρουν βεβαίως την επίθεση, στη μαφιόζικη επίθεση στον διαιτητή Θανάση Τζίλο, το οποίο βεβαίως προκάλεσε εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί είχαμε και μία ανακοίνωση των διαιτητών, ήταν απόφαση μάλλον, για να το θέσουμε καλύτερα, των διαιτητών να μην σφυρίξουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής, θέλοντας να σταθούν στο πλευρό του Θανάση Τζίλου. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη και σήμερα έχουμε και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια, ειδικά στην Premier League. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είπαμε καλές διακοπές και καλά Χριστούγεννα. Έτσι, νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες είναι ήδη σε mood διακοπών. Οι παίκτες έτσι έχουν εξασφαλίσει μερικές ημέρες άδειας, και για να μείνουμε έτσι στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, με την επιστροφή της ομάδας από τα ΣΠΑΚ, από την Αθήνα, έγινε έτσι μια αποθεραπεία, και κατόπιν οι ποδοσφαιριστές έδωσαν ευχές, αποχαιρετίστηκαν και έδωσαν ραντεβού για τις 30 του μήνα στις 6 ώρα. Έτσι, αυτό είναι το νέο ραντεβού του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άλλαξε, όπως είναι λογικό, ο προγραμματισμός του Ράσμα Λουτσέσκου μετά την αναβολή, μετά την ματέωση, όπως θέλετε πείτε το, των αγωνιστικών παιχνιδιών, των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου. Έφυγαν λίγο νωρίτερα οι ποδοσφαιριστές και θα απολαύσουν. Εντάξει, δεν νομίζω να τους χάλασε κιόλας, έτσι. Κοίταξε, χθες ήμουνα στην μπουτίκ και ήταν εκεί ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Ο Μπίσεσβαρ πετούσε 9.30 ώρα το βράδυ, χθες. Έφυγε από την μπουτίκ γιατί είχε και πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι επικράτησε ένας πανικός. Οι παίκτες βρίσκονταν στον κάτω όροφο του ΠΑΟΚ FC Store και η ουρά ήταν μέχρι έξω στην Αγία Σοφίας. Ήμουν εκεί και πραγματικά βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος και πρέπει να δυσκολεύτηκε ο Μπίσες, για να σου πω την αλήθεια, που υπήρχε μια αγωνία για το αν θα προλάβει το αεροπλάνο, γιατί είχε και κίνηση χθες το βράδυ, είχε και πάρα πολύ κόσμο, αλλά ωστόσο βρέθηκε εκεί, υπέγραψε και αυτός αυτόγραφα, και για αρκετή ώρα και ο Πέλκας και ο Βιερίνια ήταν εκεί με μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας.
και αν θέλεις εγγενίασαν έτσι εντός εισαγωγικών τη νέα μπουτίκ, την τριόροφη μπουτίκ του ΠΑΠ που βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγίας Σοφίας. Βέβαια εσύ ξέρω που, που θέλεις να με πας τώρα, θες να με πας αυτό το βιντεάκι, έτσι. Να πω την αλήθεια, με εξέπληξε θετικά, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα νομίζω ότι είναι πολύ μπροστά. Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν δώσει πτύγματα η αλήθεια. Ναι, ούτως ή άλλως, βέβαια. Του ΠΑΟΚ, τα new media όπως λέγονται χαρακτηριστικά, και βέβαια οι άνθρωποι που ηγούνται, όπως είναι ο Παναγιώτης Αρενιάδης και ολόκληρο το team του, των new media θέλουν γενικότερα να ξεφεύγουν από αυτά τα κλισέ, τα ποδοσφαιρικά που έχουμε έτσι στο μυαλό μας γενικότερα, και να δίνουν μια άλλη διάσταση, να δείχνουν μια ανθρώπινη πλευρά των ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτό το βιντεάκι, Final Show όπως χαρακτηριστικά το ονομάτισαν, δείχνουν μια ανθρώπινη πλευρά. Η κάμερα του ΠΑΟΚ TV μπαίνει στο σπίτι του Βιερίνια, δείχνει την κόρη του, δείχνει τον Μαλιζά να κουρεύεται μαζί με τον γιο του, δείχνει τον Πρίγιοβιτς να βουτίζει τα δόντια του, τον Πέλκα μαζί με τη σύντροφό του, τον Μπασχαλάκη μαζί με τη σύντροφό του στο σούπερ μάρκετ. Είναι, αν θέλεις, μια παροδία του ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για τον τελικό του κυπέλου. Παροδία ναι. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Όπως είχαμε δει στο ντοκιμαντέρ του τελικού του κυπέλου, τι ζωές τους, την καθημερινότητά τους, ναι. Την ψυχολογική, την προετοιμασία, την ανθρώπινη προετοιμασία πριν από μια μεγάλη μάχη, πριν από έναν τελικό. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και στο βιντεάκι των Χριστουγέννων την προετοιμασία των παικτών, τον Λουτσέσκου να μιλάει στους παίκτες του στα αποδυτήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε μία αναμέτρηση μπροστά μας. Θέλω να huge confidence πέρα, και τα γνωστά. Έτσι ακριβώς, για να τα καταφέρουμε για τον κόσμο, για τις οικογένειές μας. Και ξαφνικά οι παίκτες λαμβάνουν στα χέρια τους το νέο project, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα Χριστούγεννα, και υπάρχει αυτή η προετοιμασία, αυτή η προπόνηση στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, στα αποδυτήρια. Προσπαθούν όλοι να τραγουδήσουν, αν θέλεις, να προστιθήσουν, να μπουν στο ρυθμό των Χριστουγέννων για να δώσουν μια παράσταση στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ράς Βαλουτσέσκου σε ρόλο μαέστρου, έτσι. Νομίζω ότι... Χαλαρός, χαμογελαστός, έτσι, ένας άλλος Ρασβάν. Έτσι ακριβώς. Και εγώ θα σου πω ότι τους ποδοσφαιριστές, εντάξει, τους έχουμε λίγο, η αλήθεια είναι με τα new media της ΠΑΕΠΑΚ, τους έχουμε δει και σε διαφορετικούς ρόλους. Νομίζω ότι δεν ήταν σύνηθες για τον Λουτσέσκου να το δούμε σε κάτι διαφορετικό. Ναι, όντως. Για τον προπονητή είναι πιο δύσκολο, αν θέλει, αλλά το είδαμε και αυτό μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο, τον Λουτσέσκου σε ρόλο μαέστρου, να μιλάει στους παίκτες του, να τους κατευθύνει έτσι, έχοντας μπροστά του τη χοροδία. Βγάζει μια ανθρώπινη πλευρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βλέπω τις οικογένειες των παικτών να βγαίνουν μπροστά στο φακό. Η κάμερα του ΠΑΟΚ TV να μπαίνει μέσα στα σπίτια τους, να μπαίνει μέσα στην οικογένειά τους. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που δουλεύουν στα new media, και υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμα, έτσι, το οποίο θα βγει. Και σίγουρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το βίντεο έγινε εν μέσω πίεσης, με την έννοια ότι έγινε πριν από αρκετές ημέρες. Υπήρχαν συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Υπήρχαν συνεχόμενα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν πολύ δύσκολο για τον Ράς Μαλουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του να βγουν από αυτή την καθημερινότητα, την πίεση της καθημερινότητας, και να αφοσιωθούν σε κάτι διαφορετικό, πιο χαλαρό αν θέλεις, πιο ανθρώπινο, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα τους δικαίωσε όλους. Είναι όμορφο, σίγουρα ξεπερνά για μένα τα ελληνικά σύνορα, τα ελληνικά ποδοσφαιρικά σύνορα, έτσι. Ναι, βέβαια. Μας αρέσει να τα βλέπουμε όλο και συχνότερα. Και σίγουρα θα έρθουν και με άλλα πράγματα, με backstage, με πολύ έτσι υλικό. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία που φέρουν και τον κόσμο πιο κοντά, του δίνουν και μια πιο άμεση επαφή να έχει έτσι και με αυτόν τον τρόπο, και δίνουν μια άλλη γεύση γενικότερα πέρα από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Έτσι, και ας μην ξεχνάμε, γιατί η αλήθεια είναι με όλα αυτά τα οποία γίνονται, όπως ήταν αυτό το οποίο σημάδεψε την αγωνιστική που ματαιώθηκε, η επίθεση στον Τζίλο, ξεχνάμε και ποια είναι η ουσία του ποδοσφαίρου, έτσι, ποια είναι η ουσία του αθλήματος. Είναι η ψυχαγωγία ένας από τους βασικούς λόγους, και κατ' επέκταση όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Και λίγο κάπου στην Ελλάδα το έχουμε χάσει την έννοια της ψυχαγωγίας, την ψάχνουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι
είναι προς την σωστή κατεύθυνση και σίγουρα τα νιου μίντια του ΠΑΟΚ έχουν μπει σε μια τέτοια τροχιά. Ναι, ναι, ναι. Και μας αρέσει ιδιαιτέρως, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται. Έτσι, καλή κριτική στο αγωνιστικό, στους στόχους που πετυχαίνει όχι μία ομάδα, αλλά θα πρέπει να λέγονται και μερικά καλά πράγματα για τη δουλειά, για το μεράκι που δείχνουν ορισμένοι άνθρωποι και για ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα συζητιέται για καλούς λόγους. Και επειδή έτσι είδα και τα σχόλια, είδα και την ανταπόκριση λίγο που είχε το συγκεκριμένο βιντεάκι στα social media, νομίζω ότι άρεσε σε όλους. Δεν υπάρχει έτσι κάποιος ο οποίος να στάθηκε σε κάτι αρνητικό ενδεχομένως. Ναι, ναι, εννοείται. Και νομίζω όχι μόνο και σε φίλους του ΠΑΟΚ, δηλαδή και παιδιά, ας πούμε, νεαρής ηλικίας άλλων ομάδων, φίλοι αν τον δουν, νομίζω εντάξει. Είναι γενικότερα όλο το κόνσεπτ. Ξεχωρίζει όχι μόνο σαν κόνσεπτ του ΠΑΟΚ. Κοίτα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει, αν θέλει, την αναγνώριση του ποδοσφαιρικού κόσμου της Ελλάδας στον τρόπο διαχείρισης των social media, της εικόνας, του υλικού του. Ακόμη και στις παρουσιάσεις των μεταγραφών, των παικτών και σε όλα αυτά, πρωτοπορεί. Δείχνει το δρόμο. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Ναι, ναι, έτσι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Όχι, συνέχισε, λέει, αν θέλεις να κλείσουμε αυτό, γιατί ήθελα να σε πάω σε κάτι άλλο θετικό πριν κλείσουμε. Εντάξει, καλή η θετική κριτική. Δεν είναι κριτική, είναι θετικό το σχόλιο. Νομίζω δεν μπορούμε να μην κάνουμε θετικό σχόλιο και για τον Μπρίγιοβιτς, έτσι. Κλείνοντας και το 2018 αγωνιστικά, νομίζω είναι σημείο αναφοράς για όλη το ημερολογικό έτος για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς καταρχάς ο Μπρίγιοβιτς για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει πάρει την ομάδα από το χέρι και την οδηγεί στο μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκίνησε πολύ καλά την περσινή χρονιά, ολοκλήρωσε πάρα πολύ καλά και για εκείνον και για τον ΠΑΟΚ την περσινή χρονιά, αλλά νομίζω ότι ο φετινός Μπρίγιοβιτς δείχνει ότι είναι ικανός να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ψηλώνει όλο ένα και περισσότερο το προσωπικό του ταβάνι και τα 35 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, και μιλώντας βεβαίως για το 2018, συγγνώμη, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στην κορυφαία πεντάδα των σκόρερ, ανάμεσα σε ονόματα όπως ο Μέση, όπως ο Ρονάλντο, όπως ο Σαλάχ, όπως ο Λεβαντόφσκι, σίγουρα είναι κάτι το ιδιαίτερο, σίγουρα είναι κάτι το τιμητικό για εκείνον. Είναι ο άνθρωπος εκτελεστής, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και εκμεταλλεύεται στιγμές που του προσφέρουν οι συμπαίκτες του και τις μετουσιώνει σε γκολ. Σίγουρα πολλά αρχίζουν και τελειώνουν για τον ΠΑΟΚ σε εκείνον. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ακπομ, όπως είναι ο Καρέλης, οι οποίοι έρχονται να πλησιώσουν τον Μπρίγιοβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε συζήτηση, Γιώργο, σταματά όταν βλέπει κανείς τα νούμερα του Μπρίγιοβιτς φέτος. Έτσι, πώς μπορεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να βγει από την ενδεκάδα, ενδεχομένως για να πάρει κάποιες ευκαιρίες ο Ακπομ και ο Καρέλης. Με τα νούμερα και με τον τρόπο που κινείται και εκτελεί ο Μπρίγιοβιτς, φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε μια εξαιρετική περίοδο, σε εξαιρετική φόρμα και ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερα ανεφασμένος. Είναι γνωστό ότι οι επιθετικοί τρέφονται από τα γκολ και όσο έρχονται τα γκολ, άλλο τόσο πιο ανεβασμένος μοιάζει και ο Μπρίγιοβιτς. Ο ίδιος, μιλώντας μέσω της πατρίδας του, είπε ότι τα καλύτερα έρχονται, έχω ακόμη περισσότερα γκολ μέσα στη χρονιά και είναι ευτυχία για τον ΠΑΟΚ σίγουρα να έχει αυτόν τον παίκτη σε αυτή τη φόρμα τη δεδομένη χρονιά. Έτσι. Και με αυτή την νοοτροπία που βγάζει, δηλαδή το να μπαίνει τώρα ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο σε αγώνα όπως αυτός προχθές στα Σπάτα και να κάνει χατρίκ για πλάκα, να το πούμε έτσι, εντελώς λαϊκά και απλοϊκά, δηλαδή θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα 3 γκολ άνετα. Δηλαδή να δείχνει αυτή τη διάθεση, αυτό το κίνητρο, αυτό λέει πολλά για την νοοτροπία ενός παίκτη και νομίζω με παίκτες αυτού του επίπεδου ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις πιο σοβαρές αιτήσεις που ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό φέτος και έχει τη βαθμολογική θέση που έχει. Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό από εκείνο το παιχνίδι, αν θέλεις, κράτησα μια άλλη στιγμή η οποία για μένα σημαίνει πολλά πράγματα και μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά για τον ποδοσφαιριστή Μπρίγιοβιτς. Είναι η στιγμή που ο Λίρατζης του βγάζει μια πολύ ωραία πάσα. Και ο Μπρίγιοβιτς χάνει μία από τις φάσεις που λέμε ότι δεν χάνονται. Ναι, και του ζητάει συγγνώμη του μικρού, έτσι. Και του ζητάει συγγνώμη γιατί δεν πιστώνεται την ασίστα, αλλά και γιατί ο ίδιος αντιλαμβάνεται τι έχει χάσει, έτσι.
Νομίζω είναι μετά το πρώτο γκολ που έχει βάλει ο Πρίδρος και στη συνέχεια ακολουθούν άλλα δύο. Αν θέλεις, και αυτό είναι δεικτικό του πώς ένας ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει κάτι το οποίο λέμε ότι δεν γίνεται να το χάσεις από εκεί. Ναι. Και αυτό δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα του. Το βασικό για εκείνον σίγουρα είναι η υγεία του και από εκεί και πέρα να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς. Ωραία. Αυτά, Ελένη. Δυστυχώς δεν έχουμε να πούμε άλλα αγωνιστικά γιατί αύριο δεν έχει παιχνίδι. Θα θέλαμε να έχει, αλλά με αυτά που γίνονται εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν έχει. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Για μένα καλώς δεν έχει μετά από όλα όσα έγιναν. Πώς θα μπορούσε να έχει ποδόσφαιρο. Απλά με την υποσημείωση ότι μην μείνουμε και αυτή τη φορά στα ευχολόγια. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Να υπάρξει κάτι ουσιαστικό από αυτή τη διακοπή. Να μην είναι απλά μια διακοπή μιας εβδομάδας, αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή μην μείνουμε στο σοκ της επίθεσης του Τζίλου, στο γεγονός ότι το καταδικάσουμε απερίφραστα και δεν χωράει άλλη κουβέντα περί τούτου και στο γεγονός ότι αναβλήθηκε για ένα Σαββατοκύριακο μία αγωνιστική. Έτσι. Και εκεί η παρένθεση και συνεχίσει η ζωή έτσι όπως είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, δεν προχωράμε τίποτα και δεν έχει και ουσία να συζητάμε για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να αναβληθεί ακριβώς η αγωνιστική, έτσι, αν μείνουμε στα ευχολόγια. Έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την φορά μάλλον, πραγματικά θα γίνει κάτι, θα συμβεί κάτι, θα έχουμε ηθικούς και φυσικούς αυτοργούς της επίθεσης και γενικότερα θα κάνουμε έστω μισό βήμα μπροστά. Να δούμε, ναι. Ωραία, Ελένη, να σε ευχαριστήσω και καλά Χριστούγεννα να σε ευχηθώ, εκτός και αν προκύψει κάτι και αύριο και τα πούμε ξανά εδώ στον αέρα. Εκείνο το οποίο μπορεί να προκύψει, αν θέλεις, έτσι, αυτές τις ημέρες, είναι καμία ανακοίνωση για τον Κρέσπο, για την ανανέωση του Κρέσπο. Τα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα μάλλον, ότι ο Ισπανός έτσι είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολέου του, συγκριτικά με τις άλλες υποθέσεις παραμένουν ακόμη ανοιχτές και υπάρχουν εκκρεμότητες. Ωραία, Ελένη. Πολύ κοντά στο να βάλει την υπογραφή του. Δεν ξέρω αν θα προκύψει αυτές τις ημέρες, έχει αναχωρήσει και ο ίδιος για την πατρίδα του, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μοιάζει τελειωμένο. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Ελένη. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου για τα του ΠΑΟΚ, για το χριστουγεννιάτικο mood το οποίο έχουν μπει στον ΠΑΟΚ με αυτό το πραγματικά επαναλαμβάνω εντυπωσιακό βίντεο που δημιούργησαν. Αξίζει να το δείτε στα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι. Όσοι δεν το έχετε δει και δεν αναφέρομαι μόνο σε φίλους του ΠΑΟΚ. Νομίζω αξίζει ο καθένας να το παρακολουθήσει. Είναι κάτι πραγματικά πρωτότυπο και εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα. Και μιας και κλείνουμε έτσι τα του ΠΑΟΚ με όσα μας είπε η Ελένη Μπούντου αναλυτικότατα για όλα τα ζητήματα, αγωνιστικά και μη. Να δώσουμε έτσι και τα σκορ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία, μόλις έχουν ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια. Αντζέρ Μαρσέιγ 1-0, Λίλ Τουλούζ 1-0, Μονακό Γκιγκά 0-0, Μομπελιέ Λιόν 0-0, Πάρι Σεν Ζερμέν Ναντ 0-0, Ρέμς Καέν 1-2, έχει γυρίσει το μάτσο εδώ, κανένα ανατροπή. Ρεν Νιμ 3-0, Σεντετιέν Ντιζόν 1-0, Στρασβούργο Νις 2-0, στην Ισπανία στο 61, Ατλέτικ Μπιλμπάο Βαγιαδολίδ 1-0. Στο 77 το ντέρμπι στην Ιταλία Σερία Γιουβέντους Ρώμα 1-0 από τον γκολ του Μάντζουκιτς στο πρώτο μήχρονο. Στο 75 στο Βέλγιο Σανταρ Λιέγης στο Στάνδι 3-0. Και άλλα ενδιαφέροντα στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας βλέπω σε εξέλιξη. Στο 79 Κόρδοβα Λας Πάλμας 3-1 και στο 63 Κάντι Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0. Λοιπόν, 5 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Πώς ακούτε στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο δεύτερο μας break για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 12 λεπτάκια μετά τις 11. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή post-game σε πιο χαλαρό και εορταστικό ύφος σήμερα λόγω και του ότι δεν έχουμε πρωτάθλημα στη Super League φυσικά και έχουμε αρκετά ακόμα ενδιαφέροντα και από αγωνιστική δράση και από αθλητική επικαιρότητα γενικότερα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής post-game, παρέα φυσικά με το χορηγό της εκπομπής στο πιστοπολείο Μπέσο Ψητό που μας στηρίζει και απόψε όπως σε κάθε εκπομπή post-game και όπου μπορείτε να βρείτε λαχταριστά, μπέργκερς, σαλάτες, δροσερές, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ, απολαυστικές επιλογές πραγματικά, αμέτρητες και τώρα στις γιορτές και νηστίσιμα για όσους κάνετε νηστεία. The best burger in town στο Μπέσο Ψητό με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι. Κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ στο σαλόνι του Μπέσο Ψητό. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε online στο bestofpsito.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστου παραγγελία σας ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store.
Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, στην πλατεία Τερψιθέας. Τηλέφωνο 2-3-10-60-22-20. Φυσικά τους βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σελίδες σε Facebook και Instagram, που βλέπετε και απολαυστικό έτσι, υλικό με εικόνες από τα πλούσια μπέργκερ, τα γεμάτα μπέργκερ, τα απολαυστικά που μπορείτε να πάτε και να δοκιμάσετε. Μίλησαμε πριν να λέμε και για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν είπαμε για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Real βέβαια, και θα έχουν δίκιο όσοι φίλοι της Real μας κατηγορούν. 4-1 την Αλαΐν σήμερα και το σήκωσε για τρίτη σερή φορά το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων η Real Madrid. Έγραψε ιστορία, η πρώτη ομάδα που καταφέρνει να κάνει αυτή την επίδεση με τρεις σερή κατακτήσεις, μετά τα τρία σερή Champions League που επίσης έγινε η πρώτη ομάδα που καταφέρνει να το πετύχει. Η Βασίλισσα σήκωσε και αυτό το τρόπαιο. Κέρδισε, επαναλαμβάνω, με 4-1 την Αλαΐν στο σημερινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το διπυρωτικό όπως λέμε, και κατέκτησε άλλη μια κούπα. Στο Τωρίνο και στο Juventus Stadium, στο 88 λεπτό, ο Juventus Roma 1-0 παραμένει από το 34 και το γκολ πετυχεί με κεφαλιά ο Μάριο Μάντζουκιτς, ενώ πιέζει όλο και περισσότερο η Ρώμα όσο πλησιάζει προς τη λήξη του το παιχνίδι. Έχουν ανοιχτεί οι Τζιαλορώσοι και ψάχνουν τον γκολ της σοφάρισης. Στα άλλα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν κάποιους από εσάς που πιθανώς να έχετε παίξει κάτι, είναι και γιορτινές μέρες τώρα έρχονται, ίσως να ποντάρατε σε κάποιο έξτρα δώρο από εκεί. Στο 60, Αντζέρ Μαρσέγ 1-0, Λίλ Τουλούζ 1-1, Μονακό Γκιγκά 0-0, Μονπελιέ Λιόν 0-0, Παρί Σεν Ζερμέν Ναντ 0-0. Δυσκολεύονται, βλέπω, οι Παριζιάνοι στο 55 είναι στο 0-0 στο Parc des Princes με την Ναντ. Να δούμε αν θα στραβοπατήσουν. Στο 61 Ρεμς Καέν 2-2, ισοφάρισε η Ρεμς, είχε προηγηθεί, έγινε ανατροπή και το ισοφαρίζει τώρα. Στο 62 Ρεν Νιμ 3-0, Σεντετιέν Ντιζόν 1-0 στο 56, στο 60 Στρασβούργο Νις 2-0, όλα αυτά τα παιχνίδια για την γαλλική League One, το γαλλικό πρωτάθλημα, πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. 74 Athletic Bilbao Valladolid 1-0 στην Ισπανία. Στο 89 τώρα Juventus Roma 1-0 και έχει φάουλ κόρνερ, ναι, εκτέλεση για την Ρώμα, φάουλ σαν κόρνερ είναι, από πλάγια θέση, σε καλό σημείο για να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Στην Ισπανία, στις καθυστερήσεις, στην Β' κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία και όχι στην Λα Λίγκα, στις καθυστερήσεις Κόρδοβα Λας Πάλμας 4-1, δεν τα πήγε και πολύ καλά η ομάδα του Πάκο Ερέρα, άλλη μια ήττα. Στο 75 Κάντι Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0. Την έχασε την ευκαιρία η Ρώμα, μπλόκαρε ο Σέσνη και κάπου τώρα βαριά στέναξε ο Δημήτρης Οδαναξής. Για αυτή τη χαμένη ευκαιρία της ομάδας του. Θα αφήσουμε όμως τα ευρωπαϊκά για λίγο στην άκρη. Να πάμε εδώ στα δικά μας, τα κοντινά. Καθώς ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για τον Άρη, με άσχημο αποκλεισμό από το κύπελο Ελλάδος, με εξελίξεις. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά, τα κουβεντιάσουμε παρέα με τον αρμόδιο, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Πριν τις γιορτές, ό,τι χειρότερο νομίζω για τον Άρη, έτσι. Ναι, εντάξει, η ομάδα πάει στη διακοπή και προώρη και όλες διακοπή, γιατί δεν διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο την 15η αγωνιστική, πάει με τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία. Τρεις εβδομάδες μέχρι την επανέναρξη αγωνιστικών της υποχρεώσεων που αναμένονται δύσκολες, είναι η αλήθεια, γιατί τουλάχιστον αν έρχονταν η πρόκριση, η ομάδα θα πήγαινε με μια μεγαλύτερη ηρεμία την οποία χρειάζεται. Και νομίζω ότι αυτό το κακό κλίμα είναι και ο εχθρός του Παντελίδη στη δουλειά που θέλει να κάνει σε αυτό το διάστημα των εορτών και είχε προγραμματίσει για να κάνει στο διάστημα των εορτών ο προπονητής του Άρη. Αλλά τα πράγματα ήρθαν έτσι που το κλίμα είναι βαρύ και μέσα στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια και έξω τα αποδυτήρια. Δεν είναι γενικότερα τόσο καλά τα πράγματα για τους κυτρινόμενους. Και είναι λογικό, νομίζω, Νίκο, μετά από ένα τέτοιο αποκλεισμό, έτσι. Ενώ πριν συνεχίσεις, πετυχαίνει δεύτερο γκολ Γιουβέντους ο Ντάγκλας Κώστας στο 91, σφραγίζει για τη νίκη. Τελικό αποτέλεσμα θα είναι λογικά αυτό, αν όλα λεπτό μένει. Γιουβέντους Ρώμα 2-0. Και όπως λέγαμε, δεν είναι και παράλογο, νομίζω, έτσι, να είναι τόσο αρνητικό το κλίμα μετά από έναν τέτοιο αποκλεισμό. Όχι, σε κανένα περίπτωση. Εντάξει, ο κόσμος έχει 100% δίκιο, γιατί είδε την ομάδα του να αποκλείεται από ένα σύλλογο Β' Εθνικής, έτσι. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Και σε μάτς που έπαιζε για δύο αποτελέσματα κιόλας ο Άρης, έτσι. Δεν είχε την πίεση αποκλειστικά της νίκης. Εντάξει, θα μου πεις, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και λίγα. Ο Άρης με την ισοπαλία πετύχαινε το στόχο του και περνούσε ως δεύτερος στην επόμενη φάση. Και θα έπαιζε με τον Όφη, αν δεν άλλαζε κάτι στα μπαλάκια.
της σκληροτίδας. Ναι. Και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο 60. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς. Εγώ το έχω ξαναπεί, για μένα το θέμα δεν είναι τόσο ποιοι θα φύγουν, δεν είναι ποιοι θα έρθουν. Σίγουρα βέβαια πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις, πρέπει να υπάρξουν και ελεύσεις ποδοσφαιριστών, γιατί κάποιοι έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είναι θέμα για μένα, Γιώργο, πρώτα διαχείρισης. Όλα ξεκινούν μέσα από τα αποδυτήρια. Όλα ξεκινούν από το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, η αγωνιστική κρίση στην οποία βρέθηκε ο Άρης, έφερε και ένα κακό κλίμα στα αποδυτήρια, τα οποία δεν συνήλθαν. Γιατί λέμε ότι η Ερέρα έχασε τα αποδυτήρια. Δεν τα πήρε όμως ούτε όταν έτσι. Ούτε έχει, νομίζω, ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος στο θέμα των αποδυτηρίων και στις σχέσεις των ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για αποδυτήρια τα οποία δεν λέω ότι η παίχτες είναι μαλωμένοι, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τον Κωνσταντίνο. Μιλάμε όμως για αποδυτήρια τα οποία εμένα στα δικά μου μάτια είναι χωρισμένα. Χωρίς, ξαναλέω, αυτό να σημαίνει ότι οι παίχτες μαλώνουν μεταξύ τους και άλλοι δεν μιλούνται. Εντάξει. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα τα ελέγξει, δεν υπάρχει ο άνθρωπος που άσχετα το τι γίνεται στην ομάδα θα ενώσει τους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινούν όλα για τον Άρη. Και πέρα από τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Είναι και από τα πιο θεμελιώδη κομμάτια ίσως για να αλλάξει εικόνα. Ενώ έχει ακυρώσει τον γκολ του Γιουβέντους μόλις, Νίκο, το λέγαμε. Με χρήση VAR, υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στο χώρο του κέντρου. Το είδαν, το ακύρωσαν. Ναι. Εκεί δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει το VAR. Οπότε 1-0 και μένει ένα λεπτό στη Ρώμα, μήπως προλάβει να σφαρίσει. Και ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες ότι είναι και από τα πιο σημαντικά κομμάτια ο τομέας των αποδυτηρίων. Έβλεπε τον Άρη στην αρχή της σεζόν στα προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος ότι ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ ενωμένη ποδόσφαιρο. Φαινόταν παίζανε ο ένας για τον άλλον. Πλέον ο Άρης με αποκορύφωμα το παιχνίδι στο Ηράκλειο μου βγάζει μια ομάδα που παίζει για τον εαυτό του καθένας. Και αν όχι, για να μην τους βαλιάσω όλους, πολλοί από τους παίχτες παίζουν για τον εαυτό του. Και από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό πρέπει να δουν οι άνθρωποι του Άρη μαζί φυσικά με τα υπόλοιπα ζητήματα. Υπάρχουν 3 εβδομάδες, νομίζω ότι είναι αρκετός χρόνος και για τις αποδεσμεύσεις και για τις ελεύσεις ποδοσφαιριστών. Για το δεύτερο κομμάτι, εντάξει, δεν λέω να είναι μία του Γενάρη εδώ πέρα είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά πρέπει ο Άρης άμεσα να προχωρήσει κάποια κίνηση για να ενισχύσει το ρόστερ. Αφού πρώτα δρομολογήσει και τις αποχωρήσεις. Γιατί για να πάρεις, πρέπει πρώτα να βιάσει μια θέση. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται, έχει αποφασίσει την αποχώρηση τουλάχιστον 7 ποδοσφαιριστών και την έλευση 4 με 5, νομίζω. Ανάλογα βέβαια να του κάθουν και κάποιες περιπτώσεις. Σε θέσεις που είναι συγκεκριμένες πλέον, έχει γίνει το πλάνο από την περασμένη Πέμπτη, που βρέθηκαν αυτοί που έπρεπε να βρεθούν το βράδυ στην Αθήνα, και αποφάσισαν τι θα γίνει και στο ένα κομμάτι και στο άλλο. Εντάξει, ναι. Βγήκε σήμερα και το όνομα του Γιαταρά. Δύσκολη περίπτωση, εγώ προσωπικά δεν νομίζω να έρθει. Είναι ένας παίχτης που βρίσκεται στη λίστα του Άρη για πολύ καιρό, για μήνες εγώ θα έλεγα. Τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν προχωρήσει πιο ζεστά την περίπτωση ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν έρθει σε επαφές με την ΟΣΕΡ, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέρυσι αποκτήθηκε από την ΟΣΕΡ, πέρυσι αγωνίζονταν δανεικός στην ΟΣΕΡ από τη Σταντάρ, η ΟΣΕΡ τον αγόρασε, αλλά δεν έχει τον ρόλο του βασικού που είχε πέρυσι, δηλαδή πέρυσι 24 συμμετοχές, όλες βασικός. Φέτος έχει νομίζω μόλις 390 λεπτά, το ένα ήταν εχθές. Κόντρα στην Γκρενόμπουλ, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του φετινό τέρμα. Θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικός. Είναι βέβαια μια κίνηση που οικονομικά θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά είναι μια πρόταση που αρέσει πολύ στους ανθρώπους της ομάδας, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα. Προσπαθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, που το έχει πάρει πάνω του, να φέρει τον ποδοσφαιριστή εδώ, σε πρώτη φάση, με δανεισμό μέσα στο καλοκαίρι και οψιόν αγοράς. Και περιμένουμε να δούμε, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Δύσκολα θα γίνει. Μακάρι να γίνει, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ναι. Εντάξει, τώρα όσο περνούν οι μέρες, φαντάζομαι θα βγαίνουν στη δημοσιότητα όλο και περισσότερα ονόματα, έτσι, και όλο και περισσότερα μεταγραφικά σενάρια. Και εφόσον σίγουρα υπάρχει η λυμένη απόφαση για αρκετές αλλαγές, εντάξει.
Το θέμα είναι αυτό που πες και εσύ, να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί αυτό θα βοηθήσει και στο να στρώσουν τα αποδυτήρια κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να υπάρχει χρόνος να, πριν έρθει η πίεση των αγώνων, να υπάρχει ένας χρόνος να δέσουν λίγο μεταξύ τους και οι ποδοσφαιριστές και οι καινούργοι που θα έρθουν. Να αντιστραφεί το κλίμα. Εντάξει, γι' αυτό και ο Άρης ψάχνει παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι αγωνιστικά, δηλαδή έχουν φέτος συμμετοχές. Δεν ψάχνει ούτε αυτό που δεν έχει συμμετοχές, αλλά δεν ψάχνει και αυτό που έχει πάρα πολλές. Θέλει μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Δηλαδή αυτό του Γιατάρα, 12-13 συμμετοχές, για να είναι και σχετικά φρέσκος ο ποδοσφαιριστής και να υπάρχει μόνο το θέμα της προσαρμογής του σε ένα νέο περιβάλλον. Ναι. Και όχι να χρειαστεί λίγο διάστημα για να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Δηλαδή να μπει και να παίξει κατευθείαν. Με αυτό το κριτήριο βασικά ψάχνουν οι άνθρωποι του Άρη ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Τώρα για τις αποδεσμεύσεις. Πολλά ακούγονται για το ποιοι θα φύγουν και τα λοιπά. Κάποιοι έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα ονόματα. Και πλέον κινούνται οι διαδικασίες. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή μην φανταστεί ο κόσμος ότι έρχεται ο Διαμαντόπουλος και λέει στον Παναγιωτήδη ότι δεν σε υπολογίζω και ωραία λύνουμε τη συνεργασία μας. Θα πει ο Παναγιωτήδης, και έχω συμβόλαιο, θα κάτσω πάνω σε αυτό, θα προπονούμε και άσε με να προπονούμε μόνος μου. Ναι. Ή αν θες να φύγω, δώσ' μου μια αποζημίωση. Και ναι. Αυτό υπάρχει κυρίως σε περιπτώσεις που μιλάμε για διετή συμβόλαια. Έτσι. Όπως είναι για παράδειγμα του Μαύραη, ποιος έχει διετές. Είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία. Τώρα με άλλους παίχτες που έχουν μόνο ετές, οι παίχτες που ήταν στην ομάδα και το συμβόλαιο τους λύγει το καλοκαίρι, είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Γιατί μπορούν ούτως ή άλλως από τώρα να συμφωνήσουν με ομάδα. Και ένας παίχτης, για παράδειγμα, στη δεύτερη κατηγορία επαναφέρω, είναι Τζόγλου. Mm-hmm. Έτσι. Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει παρελθόν και νομίζω ότι θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Στον Ηρακλή προφανώς αναφέρεσαι. Ναι. Αλλά είναι κάτι με το οποίο έχει φορτιστεί ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος και το τρέχει από χθες κιόλας και σήμερα ειδικά με επαφές που γίνονται προκειμένου να προχωρήσει ο Άρης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα οικονομικά στο θέμα των αποδεσμεύσεων. Ναι. Τώρα παιχνίδι δεν έχει αύριο. Αν είχε, πιστεύεις μετά από αυτόν τον αποκλεισμό θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο για τον Άρη? Δηλαδή, ναι, μεν θα υπήρχε μια ευκαιρία, έτσι όπως το βλέπω εγώ, θα υπήρχε μια ευκαιρία με ένα διπλό στην Ξάνθη λίγο να καταλαγιάσει το κλίμα, να πάει πιο ήρεμος οι γιορτές. Αλλά αν ερχόταν κι άλλη ήττα στη σειρά, νομίζω θα ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω η δική σου άποψη. Και να υπήρχε παιχνίδι και να κέρδιζε ο Άρης αύριο την Ξάνθη, δεν θα άλλαζε πάρα πολύ το κλίμα. Ναι. Δικιά μου αίσθηση είναι αυτή, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή ήττα, μιλάμε για ένα αποκλεισμό από τον δεύτερο βασικό σου στόχο φέτος, γιατί ο πρώτος είναι η Ευρώπη. Άρα δεν νομίζω ότι θα καταλάγιαζε και πολύ η μπόρα που υπάρχει στον ποδοσφαιρικό Άρη, έστω και με διπλό κόντρα στην Ξάνθη. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα δεν πατάει καλά, άρα εγώ νομίζω ότι είναι ευνοϊκό το ότι αναβλήθηκε η δεύτερη ανταγωνιστική, άσχετα που αυτό έγινε για ένα πολύ άσχημο λόγο όπως είναι Ναι, δεν εξετάζουμε αυτό. Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Εντάξει. Μεγάλη κουβέντα, άλλη κουβέντα, αλλά οκ. Okay. Αν το δούμε για αυτόν τον λόγο, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με την Ελένη Τιμπούντου. Καλώς αναβλήθηκε. Βέβαια, το θέμα είναι να μείνουμε πάλι όπως και τις προηγούμενες αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα, σε μια απλή αναβολή μιας αγωνιστικής και μετά συνεχίζουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και όλα καλά. Το θέμα είναι να πάρθουν αποφάσεις, να βρεθούν ένοχοι, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά. Αυτό. Ωραία, Νίκο. Δυστυχώς δεν έχουμε να πούμε άλλα αγωνιστικά, εφόσον δεν έχει παιχνίδι. Ναι. Και σήμερα έχει προπόνηση και αύριο θα έχει προπόνηση. Αυτό είναι στο στυλ της τιμωρίας εντός εισαγωγικών, έτσι, που έχει κοπεί η χριστουγεννιάτικη άδεια και θα συνεχιστεί κανονικά, έτσι. Νομίζω ότι από Δευτέρα θα υπάρχει άδεια στους χριστές ο λιγοήμερη, εντάξει, λίγο πιο ελαστική τιμωρία. Mm-hmm. Θα λείψουν δηλαδή για 2-3 μέρες και θα επιστρέψουν προς Πέμπτη και τώρα ξανά στις προπονήσεις, γιατί ας πω την αλήθεια, το να είναι στο ρίσιο αυτή τη στιγμή δεν κάνει σε κανένα καλό. Καλύτερα να φύγουν λίγο να ξεκουραστούν, να διάσουν και το κεφάλι τους λίγο. Ναι, ισχύει. Όλοι και μετά να επιστρέψουν για να συνεχίσουν και την δουλειά. Απλά για το τυπικό ζυπούς να αναφέρω ότι ο Βέλεθ απουσίαζε σήμερα. Και ο Βέλεθ βασικά, γιατί υπάρχει και η απουσία του Διαμαντόπουλου, υπάρχει και η απουσία του Σόουζα. Έκανε ατομικό, έχει αυτή τη διάταση που αποκόμισε ο Τωμάς Μοντεργοτέλη και
Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα και με την επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις θα επανέλθει αυτό σε κανονικούς ρυθμούς. Mm-hmm. Γιατί ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί είχε φοβηθεί για θλάση ο Ισπανός. Το έλεγε και ο ίδιος έξω από τα αποδυτήρια μετά το μάτσο με τον Εργοτέλη, αλλά ευτυχώς ήταν απλά μια διάταση. Mm-hmm. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, αυτά. Νίκο. Καλό σου βράδυ και καλές γιορτές, αν δεν τα ξαναπούμε στον αέρα. Καλό βράδυ. Καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο και για τα του Άρη σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τους Κιτρινόμαυρους. Είχε ξεκινήσει για το προηγούμενο Σάββατο με την εντός έδρας ήττα από τον Πανετολικό στο Γκλάνς Βικελίδης με 1-2. Ακολούθησε ο ντροπιαστικός αποκλεισμός από τον Εργοτέλη στο Κύπελλο με αυτό το 3-2. Σε μάτς που παίζει ο Άρης για δύο αποτελέσματα να βρίσκεται πίσω στο χώρο με 3-0 από τον Εργοτέλη. Άσχετα που στο τέλος μείωσε 3-2 και λίγο έλειψε να πάρει και την πρόκριση αν έμπαινε εκείνη η ευκαιρία του την κοινή. Που πρόλαβε και από μάκρυνο goalkeeper των κριτικών σχεδόν πάνω στη γραμμή. Θα μπορούσε δηλαδή να είχε κάνει το 3-3 και να πάρει την πρόκριση, αλλά εντάξει, νομίζω δεν δικαιολογείται αυτό ο αποκλεισμός για τον Άρη. Ήταν πραγματικά ντροπιαστικός και δικαιολογημένα υπάρχει αυτή η απογοήτευση και η οργή, αν θέλετε, από τους φίλους του Άρη. Υπήρχε και ανακοίνωση χθες από τους οργανωμένους οπαδούς του από το σύνδεσμο του Super 3, οι οποίοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς παίκτες, διοίκηση. Τεχνική ηγεσία προς όλους, να ματώνουν τη φανέλα, υπομονή, τέλος και τα σχετικά, που είναι νομίζω απολύτως λογικά μετά από αυτό το αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό. Το Juve Roma έληξε στο 1-0, θυμίζω. Μπήκε γκολ από τον Douglas Costa στο 91, ακυρώθηκε με χρήση VAR, διότι υπήρχε ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, στη μεσαία γραμμή. Ο Ματουιντή έκανε φάουλ σε παίκτη Roma και γύρισε τη φάση πίσω και είδε το VAR και ακύρωσε τον γκολ ο ρεφερί. Πολύ ξεκάθαρα σε μια φάση που εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην την είχαν παρατηρήσει κανένα φάουλ στο κέντρο, στο ξεκίνημα φάση για γκολ. Εντάξει, να δούμε πότε θα δούμε επιτέλους και αυτό το VAR να εφαρμόζεται και εδώ στα δικά μας γήπεδα. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει 10.30, να ρίξουμε ακόμη μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία, όπου είναι πλούσια η δράση αυτήν την ώρα στη γαλλική Ligue 1. Στο 76ο λεπτό Anzer Marseille 1-0, Lille Toulouse 1-2, Μονακό Γκιγκάμπ 0-2. Η Μονακό συνεχίζει να τα πηγαίνει περίφημα. Πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία, από ήττα σε ήττα. Νομίζω κάνει μία από τις χειρότερες πορείες της ιστορίας της. Τραγική, παρότι άλλαξε και προπονητή. Με τον Ανδρέα στον πάγκο, νομίζω συνεχίζει το ίδιο άσχημα. Μομπελιέ Λιόν 0-1. Πάρις Ζερμέν Ναντ 1-0. Άνοιξαν το σκορ οι Πάρις Γιάννη. Ο σκόρερ είναι. Θα τον βρούμε και τον σκόρερ. Ο Εμπαπέ είναι, ποιος άλλος θα ήτανε. Ο Εμπαπέ λοιπόν άνοιξε το σκορ για την Παρί που έδειχνε να τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην Αντ. Στο 72 αυτό το παιχνίδι τώρα, 1-0. Ρέμς Καέν στο 77, 2-2. Ρενίμ 4-0 στο 79. Στο 72 Σεντετιέν Ντιζόν 2-0. Και στο 77 Στρασβούργο Νις 2-0. Στις καθυστερήσεις στο Bilbao, Athletic Bilbao Βαγιαδολίδ 1-0 στη La Liga, στην Ισπανική La Liga. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, το 92, Cádiz Deportivo La Coruña 2-0. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και στην Ολλανδική Eredivisie, στο 93, τελειώνει το μάτς Excelsior Heracles Almelo 0-3. Λοιπόν, 12 παρά 25 είμαστε στο post-game. Εδώ στο Libero 107,4 θα πάμε σε ένα ακόμη break. Μένετε συντονισμένοι φυσικά στο Libero. Έχουμε να πούμε και για Ηρακλή και για μπάσκετ στη συνέχεια. Οπότε μένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Libero 107,4 και την εκπομπή Post Game σε πιο εορταστικό ύφο σήμερα. Με το δίλημα, το αστείο αυτό δίλημα κουραμπιέδες με μελομακάρονα που έχει βάλει από το μεσημέρι και το Libero στα γήπεδα την προηγούμενη εκπομπή ο Κωνσταντίνος Τσίπιος. Περιμένουμε και τα δικά σχόλια. FM και ενώ αποστολή στο 54526. Εδώ είμαστε για να κάνουμε όλο το post-game και τη σημερινή αγωνιστική δράση, η οποία δεν είχε Super League, αλλά είχε αρκετά ακόμη ενδιαφέροντα σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο στο διεθνή χώρο. Με τη Real να κατακτά το παγκόσμιο, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, με 4-1 στον τελικό επί τη Αλαίν. Τη Manchester City να χάνει από την Crystal Palace με 3-2 και του φίλου τη Liverpool να πηγαίνουν για Χριστούγεννα με ψυχολογία στα ύψη. Εντάξει, έχει και Boxing Day εκεί στην Premier League. Αναμένονται ματσάρες. Είναι κάπου στα κοντά και το ντέρμπι μεταξύ των δύο. Και αν η Λίβερπουλ πάει με το συν 4, σαφώς θα πάει με άλλον αέρα και με άλλη άνεση για να διατηρήσει την πρωτιά. Θα δούμε συνέχεια και
συνοπτικά αποτελέσματα, βαθμολογίες και όλα τα σχετικά. Έχουμε όμως και εδώ στα δικά μας αρκετά σημαντικά να δούμε και στη Football League και στο μπάσκετ και θα τα δούμε στην άλλη μία ώρα που μας απομένει εδώ στο Post Game. Και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει στα του Ηρακλή, να δούμε και αποστολή, πιθανή δεκάδα, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα Πόντου, αυτό το τοπικό ντέρμπι που θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά και ανώλευκα ο Γιάννης Σαλεπάκης. Τι γίνεται, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Θα χαρακτήριζα τη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννενα ως νίκη ελπίδας, αν θέλεις. Και εντάξει, θα μου πεις τελικά η πρόκριση δεν ήρθε, αν και έδωσε μια ελπίδα, έτσι όπως κύλησε το μάτς. Και το αυριανό μάτς ως μάτς το οποίο ο Ηρακλής πρέπει να το κερδίσει για να πάει στις γιορτές με ψυχολογία καλή, να μπορεί να δουλέψει με ηρεμία και ο Ρόκα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές σήμερα. Βασίλης Καβαδίας, εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να ακούσει κάποιος το post-game σήμερα, εκτός από όλα όσα ενδιαφέροντα ακούγονται. Οι μουσικές επιλογές σήμερα είναι εξαιρετικές. Τα συγχαρητήριά σου στο Βασίλη τον Καβαδία. Αν και βρισκόμαστε μία ανάσταση στο Χριστούγεννο, ο Βασίλης μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Εσύ τι λες, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα, κουραμπιέ με το μακάρονο. Να σου πω Γιώργο, εγώ έχω άλλη απάντηση. Για πες. Γιατί δεν τρελαίνομαι για γλυκά, εγώ θα πω Πάσχα φίλε. Τι θα πεις? Θα πω Πάσχα. Πάσχα αντί για κουραμπιέ με μακαρόν, με μπέρδεψες να με έστειλες. Δεν σ' αρέσει τα Χριστούγεννα καθόλου δηλαδή, τίποτα. Όχι και καθόλου, αλλά εντάξει, ας πούμε, άμα συγκρίνουμε τις δύο γιορτές... Να έρθει το Πάσχα. Να έρθει το Πάσχα, παιδεία. Μάλιστα. Ωραίος ο Γιάννης. Οπότε δεν τρως ούτε κουραμπιέ ούτε μελομακάρονο. Εντάξει, τα τρώμε και τα δύο, αλλά πάμε στο Πάσχα. Ωραία. Τι γίνεται Γιάννη στα του Ηρακλή? Όπως είπες και εσύ, νίκη ελπίδας, θα συμφωνήσω απόλυτα, ξαφνικά... Καταρχήν, βασικά, πριν το ξεκινήσουμε, τι κωμωδία ήταν αυτή, δηλαδή γιατί να μην παίζει και ο Ατρόμητος ίδια ώρα? Να έχει μια πίεση, ένα άγχο, εντάξει, μπορεί να το έχει καθαρίσει πάλι με 8-0 το μάτς με τη Θήλα Καμαρίου έπαιζε, αλλά γιατί να μην γίνουν αυτά τα μάτς ίδια ώρα? Εφόσον υπήρχε και ενδιαφέρον για το ποιος θα προκριθεί, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πούμε θα είναι... Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσεις. Εντάξει, σίγουρα ο Ατρόμητος έχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας με τη Θήλα Καμαρίου, φάνηκε και από το σκορ. Αλλά εφόσον υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης για τρεις ομάδες, σενάριο πρόκριση και για τις τρεις ομάδες, το λογικό είναι να γίνουν την ίδια ώρα. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, ο Ηρακλής έφτασε κοντά. Βέβαια, εντάξει, νομίζω το ζητούμενο δεν είναι τόσο η πρόκριση. Γιατί εντάξει, δεν είναι νομίζω βασική προτεραιότητα για τον Ηρακλή το κύπελο έτσι όπως εξελίσσεται τη χρονιά. Η ανάκαμψη για να μην χάσει το τρένο της ανόδου νομίζω ότι είναι. Αλλά έστειλε ένα μήνυμα έτσι, ότι είναι εδώ, μπορεί να κάνει κάτι, να ξαναδώσει μια ελπίδα. Νομίζω ότι αυτή η νίκη και γενικά η εμφάνιση ξαναέδωσε ελπίδα στους φίλους του Ηρακλή, που οι περισσότεροι, εντάξει, δεν πήγανε στο γήπεδο, δηλαδή ήταν πολύ άσχημη εικόνα του γήπεδου. Ήταν και ο καιρός έτσι, με εκείνο το χιονόνερο, το κρύο και την ημέρα. Ναι. Αλλά κανένας δεν περίμενε αυτή την εικόνα από τον Ηρακλή. Ειλικρινά, ας πούμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν αυτό το παιχνίδι σαν να μην έγινε ποτέ. Αλλά η εμφάνιση του Ηρακλή ξαφνικά δίνει ελπίδες. Ο Ηρακλής έφτασε στο τσακ ένα γκολ, χάνοντας μάλιστα και μια σημαντική ευκαιρία στο τέλος. Αλλά αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Το σημαντικό είναι η καλή εμφάνιση. Και αυτό που είπες εσύ, ότι δίνει ελπίδα. Ναι. Να δούμε τώρα να ολοκληρωθεί όμως αυτή η ελπίδα αύριο, γιατί εντάξει. Και σε άλλα διαστήματα μέσα στη σεζόν είδαμε να πηγαίνει να γίνεται κάτι καλό και να έρχεται αποτέλεσμα πισωγύρισμα ξαφνικά μετά. Εντάξει. Ναι, εννοείται. Αν έρθει το οποιοδήποτε στραβοπάτημα ή ισοπαλία ή από τον Απόλλωνα Πόντου, αυτή η ελπίδα θα πάει εκεί που κατέληξαν και οι υπόλοιπες. Ναι. Ο Απόλλωνας Πόντου, ο οποίος βέβαια και αυτός, εντάξει, δεν τα πηγαίνει και τόσο άσχημα στη Football League, είναι και από πάνω από τον Ηρακλή. Προέρχεται και αυτός από βαριά ήταν στο κύπελο, εντάξει, και για αυτήν την ομάδα της πόλης, της Καλαμαριάς, έχει ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι.
Σίγουρα έχει, είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικούς στόχους, με εντελώς διαφορετικό ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή βλέπαμε ο Απόλλων Πόντου, και ακόμα και σήμερα αν δεν κάνω λάθος, και συμπληρώνει 18άδα. Ναι, και μαζεύτηκε για να συμπληρώσει γενικότερα σύνολο πολύ αργά. Πολύ αργά. Εντάξει, κάτι παρόμοιο έγινε και στον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής είχε 31 ποδοσφαιριστές και πήγαινε για την άνοδο. Ναι. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, τι να περιμένουμε να δούμε. Ντεμπούτο κιόλας του Ρόκα, του νέου τεχνικού. Τι είδους αλλαγές περιμένεις? Περιμένω μια εντεκάδα παρόμοια με αυτή του κυπέλου, δηλαδή με πολλούς ποδοσφαιριστές της ΓΑΜΑ Εθνικής, το ρόστερ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σε αυτήν θα έρθουν να προσθεθούν ο Σίλβα Κλέιτον, που έχει επιστρέψει πλήρως. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές αλλαγές από το παιχνίδι με τον Μπαζιάννα, γιατί η ομάδα ήταν καλή. Στα θετικά είναι και η επιστροφή του Γιάννη Παπαδόπουλου στην αποστολή. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος συμμετέχει για πρώτη φορά στην αποστολή των Γιαννόλευκων. Ταλαιπωρήθηκε όλο αυτό το διάστημα από τραυματισμούς και πλέον επιστρέφει και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του. Mm-hmm. Σημαντικό αυτό και πολύ θετικό πράγματι. Και να πούμε ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο φιλικό που είχε γίνει το καλοκαίρι στο γήπεδο του Μακεδονικού, γιατί η Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Πόντο στο γήπεδο του Μακεδονικού, είχε σκοράρει κιόλας. Και νομίζω ότι είναι ένα ωραίο στοιχείο με βάση ότι επιστρέφει μετά από καιρό κόντρα σε αυτό το γήπεδο, και σε αυτό το γήπεδο ήταν και το τελευταίο του γκολ. Σε φιλικό βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, να δούμε. Ίσως παίξει και σκοράρει και αύριο. Θα έχει κόσμο, λες, αύριο στην Ευκαρπία? Εντάξει, σίγουρα θα έχει κόσμο. Υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης από την πλευρά του Απόλλων Πόντου, του κύριου Βασιλιάδη, υπόφαση του κύριου Βασιλιάδη. Θα υπάρχει κόσμος σε λογικά πλαίσια πάντα. Ναι. Αν βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί σε περίπτωση βροχής είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Ναι, ναι, βέβαια. Να δούμε πώς θα είναι και ο καιρός αύριο. Ενδιαφέρον πάντως το παιχνίδι. Έτσι έχει και το χαρακτήρα του τοπικού ντέρμπι. Είναι και κοντά βαθμολογικά οι ομάδες. Οπότε ένα παραπάνω το κίνητρο. Είναι και παιχνίδι πριν τη διακοπή των γιορτών. Και οι δύο νομίζω θέλουν τους 3 βαθμούς. Ναι, ο Ηρακλής θέλει να πάρει τη νίκη και μετά να κοιτάξει αποκλειστικά τη μεταγραφική του ενίσχυση. Ναι. Για την οποία, Γιάννη, συγγνώμη, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα ίσως τώρα? Ναι, εντάξει, είμαστε μία μέρα πριν από παιχνίδι, αλλά έχουν βγει κάποια ονόματα. Κάποια ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως άκουσα και πριν, ο Νίκος Παπαδόπουλος είπε ότι ο Λευτέρης Ιντζόγλου βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση από τον Άρη. Και αν και εφόσον γίνει αυτό, ίσως να είναι ένα βήμα πριν την επιστροφή του στον Ηρακλή. Mm-hmm. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι προχωρημένες. Σίγουρα απομένει και να ξεπεραστεί η λύση συμβολαίου του Λευτέρη Ιντζόγλου. Γιατί αν δεν μείνει ελεύθερος, δεν θα γίνει, όπως καταλαβαίνεις, κάτι. Ναι, από εκεί και πέρα έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα, όπως είναι αυτό του Μιχάλη Μπαστακού και του Σοκράτη Φιτανίδη. Ναι. Διαφορετικές περιπτώσεις όλες. Ο Σοκράτης Φιτανίδης είναι ελεύθερος, αντίθετα ο Μιχάλης Μπαστακός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παναχαϊκή. Παρ' όλα αυτά δεν είχε τις συμμετοχές που θα ήθελε υψηλός όμως επιθετικός και βρίσκεται και αυτός ψηλά στην Γιαννόλευκη λίστα και πιθανότητα να είναι μέσα στους ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν τον Ηρακλή τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Όλα θα φανούν βέβαια μέσα στις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι θα σχηματίσει και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και ο Ρόκα από το ρόστερ, να δει και να κοουτσάρει και πρώτη φορά αύριο και να κάνει και αυτός τις εισηγήσεις του, έτσι, εντάξει. Είναι σημαντικό να δει την ομάδα ο νέος τεχνικός. Παρ' όλα αυτά οι θέσεις που ακούγονται, π.χ. του Λευτέρου Τιμτζόγλου που είναι αμυντικός χαφ και του Μιχάλη του Μπαστακού που είναι κεντρικός επιθετικός, ο Ηρακλής έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα σε αυτές τις θέσεις. Κεντρικός επιθετικός καθαρόαιμος στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Περόνε και ο Ρόβας, που κατά την άποψή μου δεν είναι το κλασικό σέντερφορ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που
μπορεί να αγωνιστεί καλύτερα ως επιθετικός σε συνδυασμό με ένα πιο βαρύ κορμί. Ναι, πιο περιφερειακά σε ένα 4-4-2 που δεν το έχουμε δει αρκετά φέτος από την Άγγλη. Ο Κλέιτον θα παίξει βασικός αύριο. Ναι, αναμένεται να είναι βασικός ο Κλέιτον. Έχει ξεπεράσει κάθε τραυματισμό. Τον είδαμε και κόντρα στην Παζιάν να πέτυχε και ένα εκπληκτικό γκολ. Φοβερό γκολ, ναι. Ένα γκολ που θύμισε Κλέιτον. Έτσι. Και αναμένεται να είναι στην αυριανή Αττικά. Ωραία, για το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιάννη. Για το βόλεϊ τα ανέφερα και προηγουμένως για την ήττα από το Φοίνικα Σύρου με 0-3. Απογοήτευση εκεί, έτσι. Πλήρες απογοήτευση. Η χρονιά δεν πηγαίνει έτσι όπως την τα είχαν σχεδιάσει στην Ηρακλή. Στόχος των Γενόλευτων ήταν και πάλι η πρώτη τετράδα και μια καλή πορεία στο κύπελο. Έχει το κύπελο είναι ακόμα μέσα ο Ηρακλής. Είναι πολύ μακριά από τους στόχους όμως. Δείχνει, έδειξε για ακόμα ένα παιχνίδι αυτό που λέγαμε αδυναμία να τελειώσει τις φάσεις. Ναι. Έχασε εύκολα το πρώτο σετ με 17-25 από το Φοίνικα Σύρου και μέσα στη μίκρα κιόλας. Στο δεύτερο σετ ήταν πολύ πιο δυνατός, έδειξε μια καλύτερη εικόνα, μάλιστα προηγήθηκε και για 5 πόντους. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και πάλι να το χάσει με 22-25. Και στο τρίτο το έχασε με 27-29. Πράγμα που φέρνει μεγάλη απογοήτευση στους ανθρώπους του Ηρακλή και προβληματισμό. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και εκεί πέρα μεταγραφές. Θα φανούν μέσα στον Ιανουάριο ποιες και σε ποιες θέσεις. Θεωρώ ότι ίσως ο Ηρακλής να κινηθεί για ένα διαγώνιο. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Μάλιστα. Ωραία Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Θα ακούσουμε και για τον μπάσκετ από τον Δημήτρη Τολεφάκη σε πολύ πολύ λίγο. Θα τον καλέσει ο Βασίλης τώρα να έχουμε και εικόνα για το παιχνίδι εκείνο στη Λάρισα με τον Ερμία Γιά στην ήττα του Ηρακλή στην παράταση. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Αύριο βράδυ θα έχουμε να πούμε περισσότερα και για το παιχνίδι το αυριανό με τον Απόλλωνα Πόντου στις 3 στο γήπεδο της Ευκαρπίας, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Έτσι. Εδώ από το Λίμπερο θα το ακούσει το παιχνίδι οι φίλοι του Ηρακλή. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη, καλό σου βράδυ. Επίσης Γιώργο, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Σαλεπάκη. Να δούμε λίγο τις αποστολές των δύο ομάδων, του Ηρακλή και του Απόλλωνα Πόντος, που να πάρει ο Βασίλης τον Δημήτρη Τολεφάκη να μας δώσει εικόνα και για τον αγώνα μπάσκετ του Γύρεου. Λοιπόν, για τον Ηρακλή στην αποστολή είναι ο Βοσνιάδης, ο Γρηγοριάδης, ο Κουντρομάνος, ο Κασναφέρης, ο Κούσας, ο Γιαννίτσης, ο Γιαμπάρης, ο Στάμου, ο Καλτσάς, ο Κοστούλας, ο Παναγιωτούδης, ο Πασάς, ο Πτηνόπουλος, ο Ντούνης, ο Χασομέρης, ο Κλέιτον, ο Ρόβας και ο Γιάννης Παδόπουλος που για πρώτη φορά φέτος μπήκε στην 18α. Να δούμε την αποστολή και του Απόλλωνα Πόντου, που αποτελείται από του Θεοδωρόπουλο, Πολίτη, Γεωργιάδη, Δαλιανόπουλο, Σουντουρά, Τσουμάνης, Πόλαριτς, Κύρκου, Πουρτουλίδη, Κιβελίδη, Θεολόγου, Δημητριάδη, Αμαραντίδη, Σαμαρά, Δαμουλάκη, Καλατζίδη και τον Μάικλ Λολαϊτάν. Να καλησπέρισουμε όμως τώρα και τον Δημήτρη Τολεφάκη για να μας δώσει εικόνα και για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Τι γίνεται Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο 107 και 4. Σήμερα ήταν μια, μπορούμε να την πούμε, μαύρη μέρα για τον μπασκετικό Ηρακλή, καθώς ιτήθηκε στη Λάρισα από τον Ερμία Γιάς στην παράταση με αρκετά προβλήματα τραυματισμών για τους Κιανόλευκους, καθώς ο Στενσοκ αγωνίστηκε για λίγο, ήταν από πρόβλημα τραυματισμού στον μια θλάση. Mm-hmm. Δοκιμάστηκε, δεν κατάφερε να παίξει περισσότερο από 3 λεπτά. Έχασε και τον Πολυτάρχο Ηρακλής και αυτός με φλάση. Θα χάσει το παιχνίδι στην ΚΟ με το νέο έτος. Γενικά ήταν μια δύσκολη μέρα για τον Ηρακλή, ο οποίος ιτήθηκε 91-86, όπως είπαμε, στην παράταση. Δεν τον κουνάει ωστόσο ο Ιωνικός από την κορυφή. Mm-hmm. Παραμένει πρώτος, ωστόσο πλέον είναι και το θέμα της ισοβαθμίας από εδώ και πέρα. Ένας Ηρακλής που έχει πολλά παράπονα με διαιτησία, mm-hmm. μπορούμε να πούμε, γιατί το διαιτητικό τρίο, αν μη τι άλλο, δεν ήταν καλό και από τις δύο πλευρές, θα λέγαμε, όχι μόνο την πλευρά του Ηρακλή. Προσπαθούσε να διορθώσει το λάθος με λάθος, και όπως καταλαβαίνει κανείς, πήγαινε μπάλα. Πολλά παράπονα και από τους, και από τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως από τον Ηρακλή. Πολλά φάουλ δεν σφυρίχτηκαν. Αποκλείθηκε ο Κακαρούδης με ανύπαρκτο φάουλ, οπότε χωρίς σοκ, χωρίς Πολυτάρχου, χωρίς Κακαρούδη. Πόσο να τραβήξει μπροστά η ομάδα, δεν γινόταν, ήταν πολύ δύσκολο. Ουσιαστικά ο Ηρακλής έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα σε κάποια φάση.
Με έναν Καλαϊτζίδη ο οποίος προσωπική μου άποψη ήταν αρκετά κακό σήμερα. Αρκετά λάθη από τον αρχηγό του Ηρακλή. Αυτά πάνω κάτω. 91-86 το τελικό αποτέλεσμα. Τον πάει πίσω λες τον Ηρακλή αυτή ή συνεχίζει? Γιατί εντάξει, τελευταία η πορεία του ήταν ξέφρενη μπορούμε να πούμε. Τώρα με αυτή την ήττα πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει έναν μικρό προβληματισμό? Εντάξει, μια ήττα είναι θα μου πεις. Ακριβώς. Το θετικό είναι ότι πέφτει πάνω στις διακοπές των Χριστουγέννων. Οπότε θα υπάρξει μια περίοδος ανασύνταξης όσον αφορά το παιχνίδι που θα γίνει στην Κόμη τον Ιμποκράτη. Να τονίσουμε πως η ομάδα έχει ρεπό μέχρι και την Τρίτη, την ημέρα των Χριστουγέννων δηλαδή. Από Τετάρτη πρωί θα ξαναμπεί στις προπονήσεις. Ωστόσο πιστεύω ότι δεν θα τον επηρεάσει. Μπορεί ο Πολυτάρχου με το νέο έτος να μην είναι διαθέσιμος βέβαια. Αλλά πιστεύω θα είναι σίγουρα σοκ. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ο Κώστας Μέξας θα τους έχει όλους στη διάθεσή του. Δεν νομίζω να τον επηρεάσει, ωστόσο είναι ένα πλήγμα. Ο Ηρακλής θα μπορούσε να φύγει με το διπλό από τη Λάρισα σήμερα. Ναι. Ακόμα και με τόσες απουσίες και με την αποβολή του Κακαρούδη. Ωστόσο αρκετά φταίξανε, είπαμε λίγο η διαιτησία, λίγα οι βιαστικές επιλογές στην επίθεση, λίγο η κακή άμυνα κυρίως του πρώτου δεκαλέπτου, καθώς το υπόλοιπο του αγώνα θα λέγαμε ότι ο Ηρακλής ήταν καλός. Ένα μεγάλο θέμα στα rebound υπήρχε σήμερα. Αυτά θα πρέπει να κοιτάξει λίγο η ομάδα του Κώστα Μέξα. Ναι, ήρθε αυτή η ήττα. Μάλιστα, ωραία Δημήτρη, να σου ευχαριστήσω. Γιώργο, να τονίσουμε επίσης ότι ο Ηρακλής έχει κάνει ένσταση κατά του κύριου του αγώνα για το εκπρόθεσμο καλάθι του Κούκιτς. Δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει βέβαια, ωστόσο έχει κατατεθεί ένσταση από τον αρχηγό της ομάδας, τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη. Και μένει να δούμε την κατάληξη της ένστασης που κατέθεσαν οι Κιανόλευκοι. Μάλιστα. Πιστεύεις μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα? Έτσι όπως το είδα εγώ, πως το άκουσα μέσω της μετάδοσης που έγινε από την επίσημη μετάδοση του Ηρακλής BC, νομίζω δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει θεμητό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή. Καθώς η κόρνα ακούγεται τη στιγμή που έχει την μπάλα ο Ηρακλής στην κατοχή του, εφόσον έχει μπει δηλαδή το κολλάκι του Κούσκιτς. Μάλιστα. Έχει βάλει δηλαδή το, έχει σοφαρίσει το παιχνίδι για να πάει στην παράταση. Η κόρνα ακούγεται μετά την επαναφορά του παίχτη του Ηρακλή. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα. Επίσης να τονίσουμε πως μετά τα Χριστούγεννα ο Ηρακλής θα επισκεφτεί το παιδικό χωριό Σώσου, από όσο θυμάμαι, στο Φίληρο. Και θα μοιράσει χαμόγελα κυρίως δώρα στα μικρά παιδιά. Μέρες που είναι γιορτινές. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, η δύναμη αυτή, η κοινωνική επιρροή που έχουν οι ομάδες να την αξιοποιούν με τέτοιους τρόπους και ειδικότερα και αυτές τις μέρες. Βεβαίως. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε Δημήτρη. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη Λεφάκη για την σημερινή ήττα του Ηρακλή στο μπάσκετ με 91-86 από τον Ερμή Αγιά στη Λάρισα. Στην παράταση ιτήθηκε ο Γύρεος. Αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Και ενώ είμαστε 5 λεπτάκια μετά τις 12. Να πάμε σε ένα ακόμη break. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να επιστρέψουμε και με τα διεθνή και αποτελέσματα, βαθμολογίες. Έχουμε αρκετά πράγματα και ακόμη να δούμε. Πάντα μαζί μας στο ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The Best Burger in Town με δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Μπες στο ψητό. Κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ στο σαλόνι του Μπες στο ψητό. Επίσης, το Δημοφιλές Φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestofso.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη το κατάστημα, στην πλάτη Τριψιθέας, τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκετε φυσικά σε Facebook και Instagram με σελίδες που μπορείτε να δείτε και πλούσιο οπτικό υλικό από τα burgers και όλα τα υπόλοιπα γευστικά που υπάρχουν. Και με το χορηγό της εκπομπής θα πάμε σε ακόμη ένα break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Post Game.